σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινήσω με το θέμα της παράτασης της σύμβασης με το Γενικό Πολεοδομικό της μελέτης επικαιροποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που εισηγείται σήμερα η Δημοτική Αρχή, η οποία όμως έρχεται 3,5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Σημειώνω τις εξής ημερομηνίες. Την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, στους 44 μήνες που κράτησε η θητεία μας, είχαμε καταφέρει πρώτον να τροποποιήσουμε τον νόμο 2508 του 97, τον οικιστικό νόμο, ο οποίος απαγόρευε την επέκταση του πολεοδομικού μέσα σε ζώνη οικιστικού ελέγχου και με τον τρόπο αυτό εμπόδιζε την επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού και άρα των επεκτάσεων. Και επίσης θυμίζω το ότι είχαμε καταργήσει το καταφύγιο άγριας ζωής που περιέβαλε όλη σχεδόν την πόλη της Κοζάνης και καταλάμβανε και μέρος του εγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο επίσης απαγόρευε, δεν επέτρεπε την επέκταση του σχεδίου. Άρθηκαν δηλαδή όλα τα θεσμικά εμπόδια τα οποία υπήρχαν ώστε να προχωρήσει το Γενικό Πολεοδομικό. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, και βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα πέρα από την προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ, η οποία όμως δεν έχει κανένα μα κανένα πρακτικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Χάνεται πολύτιμος χρόνος. Όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι το Γενικό Πολεοδομικό είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, είναι το σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου και δυστυχώς βαδίζουμε χωρίς να έχουμε τίποτα συγκεκριμένο στα χέρια μας. Εμείς θα ψηφίσουμε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης, γιατί στόχος μας και βούλησή μας είναι να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα η επικαιροποίηση.